Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει έτσι ένα πολύ εχθρικό κλίμα στο ελληνικό rap game, πολύ beef. Ο ένας θέλει να δώσει σφαλιάρες στον άλλον, ο άλλος κουτουλιές, ο ένας προκαλεί τον άλλον για σέντρα. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εγώ λοιπόν με τη σειρά μου θα ήθελα να προσφερθώ να οργανώσω αγώνες boxing και πυγμαχίας για όποιον rapper θέλει να δώσει το καλό παράδειγμα και σε ένα κλίμα έτσι φιλαθλητικό και με διάθεση να λύσει τις διαφωνίες, όχι να τις κάνει πιο έντονες και πιο περίπλοκες και πιο επικίνδυνες, να έρχεται, να βάζει τα γαντάκια του, να επιλέγει τον αντίπαλό του και να λύνουν τις διαφωνίες τους μέσα σε ένα ring με γάντια, αντρικά όπως λέτε, με σέντρα, να είναι όμορφα, ωραία και να λύνεται εκεί πέρα το θέμα. Άμα γουστάρετε αυτή την ιδέα και άμα συμφωνείτε, πάμε να το βάλουμε μπρος. Χριστούγεννα είναι, δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε. Ας μονιάσουμε όλοι, ας έχουμε έτσι ένα γιορτινό χριστουγεννιάτικο κλίμα, ένα κλίμα αγάπης. Και άμα δεν μπορούμε να το έχουμε, τουλάχιστον ας λύσουμε τις διαφωνίες μας με έναν πολιτισμένο τρόπο, με αθλητισμό. Θέλετε MMA, MMA. Θέλετε kickbox, kickbox. Θέλετε box, box. Να επιλέξουν λοιπόν όλοι αυτοί που μπορεί να έχει θέμα ο Α και ο Β και ο Β με τον Α, να επιλέξουν ένα μαχητικό άθλημα στο οποίο θα μπουν και με ασφάλεια θα μπορέσουν να αναμετρηθούν και να λύσουν τις διαφωνίες που αλλιώς θα τις λύνανε στο δρόμο με παρέες, με τζουριά, με σιδερομπουνιές. Δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία και υγιής λύση. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε. Και τέλος, εγώ είμαι 100% σοβαρός και η πρότασή μου το ίδιο. Έχουμε τα resources, έχουμε τις γνωριμίες, έχουμε τους πόρους για να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Να είναι μεγάλο, να είναι ασφαλές, να είναι ωραίο, να έρθει ο κόσμος μας να μας δει, να κόψουμε εισιτήρια, να γίνει συνδρομητικό, γιατί όχι και τηλεοπτικό, να μαζευτούν κάποια χρήματα, να πληρωθούν ακόμα και οι άνθρωποι που θα έρθουν να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες. Και εφόσον και όλοι είμαστε τόσο ανοιχτοχέριδες και μοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο, να δώσουμε και κάποια χρήματα σε φιλανθρωπίες, να συζητήσουμε σε ποιες. Θέλετε στο χαμόγελο του παιδιού, στο χαμόγελο του παιδιού. Θέλετε στη UNICEF, στη UNICEF. Θέλετε σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Από το να μαζευόμαστε λοιπόν σε αλάνες και χωματερές και να παίζουμε μπουνιές και να μην υποφελείται κανένας, τουλάχιστον ας κάνουμε κάτι όμορφο και ας δώσουμε και πίσω στον κόσμο χρονιάρες μέρες. Για να δούμε πόσο μάγκες είστε.